Είναι ο Απόστολος Γλέκτσος. Την εθνική ομάδα ποιος πρέπει να τη φυλάει και από τι? Πρώτα απ' όλα να πω ότι φαντάζομαι ότι όλοι οι Έλληνες από οποιοδήποτε πόστο και να κοιτάξουν και από οποιαδήποτε οπτική γωνία έχουν συμφωνήσει και είναι ολόψυχα με την εθνική ομάδα. Αυτό τουλάχιστον και στις διακηρύξεις κατά καιρούς των υπευθύνων λέγεται κατά κόρο. Εκείνο όμως που εγώ έχω μεγάλο παράπονο είναι ότι όταν ακριβώς έρθει η στιγμή να δείξει έμπρακτα τι ακριβώς είναι αυτή και πώς μεταφράζεται η αγάπη σου και η συμπαράστασή σου στην εθνική ομάδα, εκεί στερούμε. Είναι ως γνωστόν στην Ελλάδα εύκολα μπορούν να υπάρξουν παράλογα πράγματα. Εκείνο που θα πω μόνο είναι ότι στα όσα είπα νωρίτερα στον προβληματισμό για το μέλλον, φαντάζομαι όλοι σήμερα ανησυχούν για το ελληνικό μπάσκετ και με τις ομογενοποιήσεις και με τον άκρατο ανταγωνισμό, με τους υψηλούς προϋπολογισμούς, με τα προβλήματα, με την προϊστορία που λέει ότι όταν οι σύλλογοι κάποια στιγμή γιγαντώθηκαν τόσο πολύ και ήρθαν σε ανταγωνισμό και σε σύγκρουση με την εθνική ομάδα, δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αυτά τα λίγα και συνοπτικά που όλοι λίγο πολύ στο μπάσκετ σκέπτονται, θα έπρεπε να αποτελούν οδηγό για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ώστε όταν κάποια στιγμή μας χτυπήσει την πόρτα η κρίση, που δυστυχώς δείχνει να έρχεται, τι θα έχουμε να απαντήσουμε. Το Ευθύμη Κιουμουρτζόλου πέρυσι, ας με επιτραπεί έκφραση, μάλιασε η γλώσσα του να σχολιάζει τα θέματα, όλα αυτά που έθιξες και εσύ, αλλά κυρίως και ένα θέμα που πρόσφατα ενέκυψε και πάλι στην επικαιρότητα, το θέμα των διαρροών από την εθνική ομάδα. Είχαμε τα πρόσφατα παραδείγματα που δεν ξέρουμε ποια τύχη θα έχουν τελικά με τον Μπακατσιά και τον Σιγάλο, οι οποίοι παρευρέθησαν πάντως την τελευταία ημέρα. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γίνει πιο σοβαρό το καλοκαίρι? Είναι γεγονός ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαρροή των συμμετοχών των παικτών από την εθνική ομάδα έχουν παρουσιαστεί από πολύ καιρό. Απλά ίσως δεν ήταν τόσο συχνά και δεν είχαν απασχολήσει. Φαντάζομαι όμως τελευταία είναι πια λίγο φαϊνότερο ότι πρέπει να απασχολήσουν τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει όλοι να καταθέσουν την άποψή τους, τις ενστάσεις τους. Δυστυχώς τα δύο χρόνια που είμαι στην εθνική ομάδα και σαν συνεργάτης του Ευθύμη και σαν πρώτος προπονητής δεν είδα καλή πρόθεση. Να πω με την ευκαιρία ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό είναι προαποφασισμένη από πέρυσι αυτή η διακοπή. Είναι προαποφασισμένα τα φιλικά παιχνίδια. Οι επόμενες διοργανώσεις των ομάδων είναι 19 του μηνός, με εξαίρεση του μάτσου κυπέλου, όπου είχαμε δώσει τρεις μέρες ευεργετική παράταση στο θέμα του κυπέλου. Και δεν νομιμοποιείται και δεν δικαιολογείται κανείς να αρνηθεί τη συμμετοχή, δεδομένου ότι κάποιοι μεγάλοι και κάποιοι έμπειροι παίχτες αυτή τη στιγμή απαλλάχθηκαν από αυτή, αν θέλει, την ταλαιπωρία. Σημειωτέων δε ότι στο θέμα των δύο παιδιών του Ολυμπιακού, προσωπικά εγώ, η τελευταία μου πρόταση ήταν: μείνετε στην εθνική ομάδα, κοντά της, τα 15 παιδιά μαζί, ακολουθήστε την αποστολή, μη γυμναστείτε, μη παίξετε, κάντε τις θεραπείες εκεί όπου ακριβώς σας επιτάσσει ο κανονισμός της ομάδας και τα συμβόλαιά σας, με τη διακριτική παρακολούθηση του γιατρού της εθνικής ομάδος, και απλά παραμείνετε μαζί μας για 1002 προφανείς λόγους. Λοιπόν, ούτε αυτό το πράγμα έγινε κατορθωτό, με αποτέλεσμα να έχουμε τα τελευταία γεγονότα. Κύριε Αγγέλου, 58 χρόνια μετά την δημιουργία της εθνικής ομάδας, πώς σας φαίνονται αυτά τα ακούσματα των καιρών μας? Τα παρακολουθώ από κοντά. Ναι, γι' αυτό είμαι βέβαιος, το ξέρω. Να κάνουμε και μια επισήμανση. Ναι. Είναι αλήθεια κάτι που άκουσα από φίλους σας, ότι μολονότι είστε ένας διαπρεπής επιστήμων, ναι, καθηγητής του Πανεπιστημίου, στην έδρα της Φιλοσοφικής, ιδρυτής ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και έχετε αναλώσει τη ζωή σας, θα δούμε κάποια στιγμή ότι παραγότερα από το σπίτι σας, στη συγγραφή, στο βιβλίο γενικότερα. Είναι αλήθεια ότι περισσότερες φορές έχετε εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης να μιλήσετε για μπάσκετ παρά για το βιβλίο? Βέβαια, δεν έχω εμφανιστεί με την ιδιότητά μου την άλλη. Έχω εμφανιστεί μόνο για μπάσκετ. Και μία φορά στην Αγγλία, στην αγγλική τηλεόραση, για λόγους καθαρά ιατρικούς. Αυτή είναι όλη η σχέση μου με την τηλεόραση. Τότε βέβαια δεν διανοείται κανείς να πει ότι δεν παίζει στην εθνική ομάδα, και γιατί δεν υπήρχε εθνική ομάδα, αλλά και γιατί ήταν πολύ σπάνιες υποχρεώσεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Περιποιούσε τιμή όμως μια πρόσκληση τότε. Η εθνική ομάδα έγινε την πρώτη φορά το 1936 και μετά έγινε το 1940. Σήμερα, όταν ακούω τις συμμετοχές που φτάνουν σε 300, πόσες? 320 έχει ο Γιαννάκης. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε μια συνέχεια εθνικών ομάδων, ενώ εκείνη την εποχή από το 1936 φτάσαμε στο 1940, μετά 4 χρόνια. Και μετά μεσολάβησε ο πόλεμος, βέβαια ξανά έγινε το 1945 κτλ. Λοιπόν, ήτανε πραγματικά. Μάκη Τεντρινέ, εθνική με σπυράκια. Έτσι υπονομάστηκε από ένα περιοδικό με χιούμορ. Και όλοι έψαχναν να βρουν αν ο Μάκης Τεντρινός είχε στην γνωστή τσάντα του που την έχει και εδώ και μια κρέμα για τα σπυράκια της ακμής των πιτσιρικάδων μας. Ναι, καταρχάς να πω ότι φαντάζομαι ότι αυτό βγήκε επειδή ήταν νεαρά τα περισσότερα παιδιά.
Είναι γεγονός ότι μας προβληματίζει όλους το τι θα γίνει όταν η μεγάλη φουρνιά των ιερών τεράτων του ελληνικού μπάσκετ ολοκληρώσει τον κύκλο της και κάποια στιγμή δικαιολογημένα πούνε δεν αντέχουμε άλλο. Με βάση λοιπόν τα όσα νωρίτερα υπόθηκαν και τα όσα προβλήματα βλέπουμε να έρχονται στο μέλλον, είναι προφανές ότι πρέπει να δώσουμε κύριο βάρος στην προσπάθειά μας να βρούμε τους διάδοχους αυτής της μεγάλης φουρνιάς. Όπως όλες οι εθνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο έχουν τις ακμές και τις παρακμές του, έτσι φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και στην εθνική ομάδα της Ελλάδος με την τόσο μεγάλη παράδοση παγκοσμίως. Αλλά πιστεύω ότι χρέος δικό μας είναι, όλων όσων ασχολείται το μπάσκετ, το ξανατονίζω, γιατί δεν είναι υπόθεση ενός ή κάποιον η εθνική ομάδα, είναι εθνική υπόθεση, καλύπτει όλους μας και μόνο το γεγονός και το παράδειγμα του Καναδά, όπου έγινε ένα, θα έλεγα, εθνικό συλλαλητήριο, κυρίως το μάτς με τον Καναδά, είναι αρκετή αυτή η εικόνα να πείσει γιατί πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η άποψη του Μάκη Δεντρού για την εθνική ομάδα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που στελεχώνουν την εθνική ομάδα. Εδώ οι εγκαταστάσεις του Sky βρίσκονται απέναντι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ψάχνουμε να δούμε πόσο απέχουν η Νέα Σμύρνη από το Φάλιρο και το Μαρούσι, εκεί που θα είναι τα κέντρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ το επόμενο καλοκαίρι. Από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, πάντως, μας χωρίζουν 7 μήνες και δειλά-δειλά αυτή η εθνική ομάδα κάνει τα πρώτα της βήματα με στόχο το Ευρωμπάσκετ του 95. Το δικό μας Ευρωμπάσκετ. Το ρεπορτάζ είναι του Στάμου Θεού. Οι ήρωες ζουν ακόμα. Άλλοι φόρεσαν τις παντούφλες τους και άλλοι βρίσκονται σε επάλξεις και είναι αποφασισμένοι μετά από 8 χρόνια να ξανακάνουν το θαύμα τους. Από το έπος του 1987 στην προοπτική του 1995 και από τον πελαργό Ολύμπιο στην κουκουβάγια του Δημήτρη Μηταρά. Ο Θεός να μας δίνει τη σοφία της. Η εθνική ομάδα και όλο το ελληνικό μπάσκετ στον δρόμο προς την επόμενη μεγάλη πρόκληση. Ένα φιλόδοξο δρομολόγιο που άρχισε αυτή την εβδομάδα από τη Νέα Σμύρνη και θα κορυφωθεί στις 21 Ιουνίου στο Φάλιρο. Τα δύο φιλικά μάτς με τη Γερμανία ήταν ο πρώτος σταθμός, αλλά το στίγμα έχει ήδη δοθεί. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, μπορώ να πω, του 1987. Και πάλι θα επαναλάβω ότι δεν πάμε για να προσφέρουμε μια πολύ καλή οργάνωση, καθαρή θάλασσα, γαλανό ουρανό και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αντίθετα να έχουμε και υπάρξει αγωνιστική εκπροσώπηση. Καλούμαστε να υπερασπίσουμε τον τίτλο του 1987. Είναι βαρύ φορτίο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Το πρώτο ραντεβού λοιπόν, μια νεανική πειραματική εθνική ομάδα με παίχτες που ακόμα έχουν τα σπυράκια της ακμής. Οι μεγάλοι δεν ήρθαν γιατί δεν έφτασε ακόμα η ώρα τους. Κάποιοι βρέθηκαν στην εξέδρα από ενδιαφέρον, περιέργεια και για να κατασκοπεύσουν τους προσεχείς αντιπάλους τους. Και άλλοι ήρθαν την τελευταία μέρα με το ζόρι. Ο Γιώργος Σιγάλας και ο Ευθύμης Μπαγκατσιάς εμφανίστηκαν με πολιτικά, κάθισαν στον πάγκο της εθνικής ομάδας, αλλά ήδη κλήθηκαν σε απολογία και κινδυνεύουν με τιμωρία, αλλά έχουν και ελαφρυντικά. Είμαι σίγουρος και το πιστεύω απόλυτα ότι δεν φταίνουν τα παιδιά, όπως δεν φταίνουν γενικώς κάθε φορά τα παιδιά. Αλλά από εκεί και ύστερα κάποια λύση πρέπει να δοθεί για να μην φτάνουμε στο σημείο να αποτελούμε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και νομίζω ότι κάνει κακό γενικά στο ελληνικό μπάσκετ. Το θέμα των διαρροών όμως δεν απασχολεί για πρώτη φορά την εθνική ομάδα. Και ίσως δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο φαίνεται, αφήστε που θεωρείται και ως πρώτο σύμπτωμα παρακμής. Ένα από τα εκφυλιστικά φαινόμενα που παρατηρούνται είναι και αυτό ότι χρησιμοποιούμε την εθνική ομάδα προκειμένου να πετύχουμε κάποιους άλλους στόχους. Ας αφήσουμε την εθνική ομάδα μακριά, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εθνική ομάδα προκειμένου να πετύχει άλλους σκοπούς στόχους. Στον πρώτο αγώνα με την Γερμανία, η Εθνική νίκησε με 101-86 και ο Δενδρινός χαρακτήρισε το δείγμα θετικό και απέδωσε τα εύσημα στους νέους. Κυρίως σε ένα φιλόδοξο παιδί με ελάχιστη συμμετοχή στην ομάδα του, που μάλιστα του έλαχε ο κλήρος να κουβαλάει τα άπλυτα της ομάδας. Έχω φτάσει σε ένα από τα όνειρά μου να παίξω στην Εθνική Αντρών. Το πέτυχα και αυτό και τώρα να συνεχίσω έτσι δυνατά. Ο Γιαννούλης χρήστηκε διεθνής στα 18 του, όπως επίσης ο Καράγκου της Κοκακιούζης. Αλλά για τον Δημήτρη Ποδαρά η μεγάλη ώρα σήμανε στα 24 του. Ο γκάρ της ΑΕΚ έδειξε καλά στοιχεία και δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να του δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Είμαστε σχετικά νέα ομάδα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο παίξαμε καλά, αυτό το κρίνει ο προπονητής. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε. Τουλάχιστον η προσπάθεια έγινε. Τρέξαμε. Όλα τα παιδιά δώσανε κάτι που μπορούσαν να δώσουν. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε τεθεί ακόμα, πρώτη φορά βρισκόμαστε μαζί. Σιγά σιγά θα παίξουμε καλύτερα. Το νέο αίμα είναι λαμπρό. Λαμπρό δεν ξέρω. Πάντως πιστεύω ότι έχει μια δύσκολη παράδοση να συνεχίσει. Και πιστεύω να τα καταφέρει. Δύο μέρες αργότερα, στο δεύτερο αγώνα, η εθνική μεταμορφωμένη προς το χειρότερο έχασε από τη Γερμανία με 82-74. Αυτή τη φορά κάτι δεν πήγε καλά. Θα έλεγα ότι κάπου ξεβιδωθήκαμε. Το βρίσκω λίγο λογικό, όχι απόλυτα λογικό, από την πιο πιεστική σήμερα άμυνα των Γερμανών. Δεν δοθήκαν λύσεις, χτύπησε και ο Νίκος ο Μπουντούρης, δεν είχαμε άλλες εναλλακτικές λύσεις έξω στην κυκλοφορία της μπάλας. Κάπου αγχωθήκαμε, ο Γερμανός
Σας σημειώνω ότι είναι αυτός που πήγαν το Λιτζάρνι ομογενής πέρυσι πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, στη Γερμανία. Ήταν λίγο παραπάνω πατριώτης. Δεν ήθελε πολύ, ήταν στραβό το κλίμα, το βάγει ο γάιδαρος. Η φάμπρικα όμως δεν σταματά, όπως λέει και το τραγούδι. Η Εθνική θα ξαναβρεθεί τα Χριστούγεννα για το τουρνουά της Στοκχόλμης και εκεί θα αναζητήσει νέες εμπειρίες. Όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον να μην χάνουμε τα καρφώματα. Η εβδομάδα είναι γεμάτη μίνι πειρασμούς. Μίνι 7 days. Μεγάλος πειρασμός σε μίνι σχήμα. Κύπρος ΑΗ ΖΟΗ. Συναυλία Ανδρέα Ανδρέου. Θέατρο Παλάς. 3η 15 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μετά μεσημβρία. Εκδήλωση καταδίκης της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και του ψευδοκράτους του Ντεκτάς. Τραγουδούν με αλφαβητική σειρά. Μάνος Αρβανιτίδης. Γιάννης Δημητράς. Τζον Μοδινός. Κώστας Μποκοβίτης. Αφηγητές Λέτα Μουσούτη, Γιάννης Παπαϊωάννου. Σκηνοθετική επιμέλεια Βίκης Πεζίρη. Διοργανωτές Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, Σύλλογος Ελλήνων Κυπρίων Επιστημόνων. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη και με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος. Αν τα χάσατε, αν δεν μπορέσατε να ξενυχτήσετε, αν θέλετε απλώς να τα ξαναδείτε, δύο ώρες γεμάτες στάρ, με τα καλύτερα αργά. Μόνο που τώρα είναι αργά λίγο νωρίς. Το talk show του Νίκου Μαστοράκη που κατέκτησε τη νύχτα ξαναχτυπάει. Κυριακή στις 6, φυσικά στο Sky. Αυτό που είδαμε, κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζοντας το time out, ήταν το παρόν και το μέλλον της εθνικής ομάδας. Υπάρχει όμως το ένδοξο παρελθόν, το οποίο προσωποποιεί σήμερα ο καλεσμένος μας, ο κύριος Αγγέλου. Αλλά πρέπει προηγουμένως να δούμε το στίγμα της εποχής. Η ιστορία της εθνικής ομάδας αρχίζει το 1936, την ώρα που η Ευρώπη άρχισε να τρέμει στην ιδέα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας γυρίσουμε λοιπόν 58 χρόνια πίσω για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. 58 χρόνια πριν, ένας άλλος κόσμος διαφορετικός από τον δικό μας, ένας παλιός κόσμος που έζησε στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην ξενιασιά της Belle Époque, και τώρα αρχίζει να νιώθει για τα καλά την πότα του ναζισμού χλωμιάζοντας τη θέα του Αδόλφου Χίτλερ. 1936 τον κόσμο, Τσάρλι Τσάπλιν παρουσιάζει τους μοντέρνους καιρούς. Ο Έρολ Φλίν και η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ αποθεώνονται στην έφοδο της ελαφράς ταξιαρχίας, η Μάρλεν Ντίντριχ και ο Τζέιμς Στιούαρτ γοητεύουν στη σκηνή και ο κόσμος ακούει τη γαλάζια ραψοδία του Τζόρτζ Γκέρσουιν και την αμαπόλα του Τίνο Ρώση. Την ίδια στιγμή αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία με το Φράνκο στο προσκήνιο. Ο συγγραφέας του Πόθου κάτω από τις Λεύκες, με Ευγένιος Ονίλ, κερδίζει τον Νόμπελ λογοτεχνίας, ο κόσμος λυκνίζεται παρέα με τον Φρέντ Αστέρ και την Τζίντζερ Ρότζερς και η Μάργαρετ Μίτσελ γράφει την νουβέλα που έμελε μερικά χρόνια αργότερα, ως ταινία πια, να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να κλαίνε. Όσα παίρνει ο άνεμος. 1936 στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο πεθαίνει στο Παρίσι ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος και 5 μήνες αργότερα, στις 4 Αυγούστου, κηρύσσεται η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά. Η Ελλάδα διαβάζει διάπλαση των παιδών και ελληνικών μέλων, διασκεδάζει στη μάντρα του θρηλυκού Αττικ και ακούει τραγούδια της εποχής. Να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι, τι καημός, τι καημός. 1936 τον αθλητισμό. 45 χρόνια μετά την επινόηση του Νέισμιθ, το μπάσκετ μπαίνει στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων που στιγματίζονται από τη ρατσιστική συμπεριφορά του Χίτλερ στο Βερολίνο. Νικήτρια, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που στελεχώνεται από υπαλλήλους των στούντιο της Universal, με σκορ μόλις 19-8 επί του Καναδά. Εκείνη την ημέρα έβρεχε καταρακτοδός, το γήπεδο, ένα γήπεδο του τένις, ήταν λασπωμένο και οι κινήσεις των παικτών δύσκολες. Οι παίκτες σουτάρουν ακόμα με τα δύο χέρια, δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια της επίθεσης. Μετά από κάθε καλάθι γίνεται τζάμπολ, αλλά το πρώτο βήμα έχει γίνει και το αφεντικό της FIBA, ο William Jones, είναι υπερήφανος. 1936 στην Ελλάδα. 17 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του μπάσκετ, πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Νία Ρίστου Σαπουτζάκη και του Welt, του πρώτου ξένου παίκτη στην ιστορία. Στις 25 Ιουνίου, το πρώτο θέμα των εφημερίδων είναι τα επεισόδια ανάμεσα σε απεργούς καπνεργάτες και αστυνομικούς στον Πειραιά και κάπου στα ψηλά μια αθλητική είδηση. Ο πρώτος αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Τουρκία. Οι καλύτεροι παίκτες εκείνης της εποχής ταξιδεύουν με το πλοίο από τον Πειραιά στην πόλη, ύστερα από πρόσκληση των Τούρκων. Μπαχόμης, Αγγέλου, Σαπουτζάκης, Νανές, Αμαραντίδης, Βάσης, Κυλογιάννης, Κουτσαλέξης, με αρχηγό αποστολή στον Νιάτα και προπονητή τον μαθητή του Νέισμιθ Μάικλ Στριγιάδη. Η πρώτη εθνική ομάδα χάνει με 49-12 από την Τουρκία, αλλά την επόμενη μέρα παίρνει τη ρεβάνς με 27-19 σε ένα μάτς που, άγνωστο γιατί, δεν έχει καταγραφεί στα αρχεία.
58 χρόνια αργότερα στην Αθήνα. Ο Άλκης Αγγέλου ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων μέσα από τις παλιές φωτογραφίες και τα 10.000 βιβλία που γεμίζουν το σπίτι του. Μερικά από αυτά είναι δικά του και άλλα εκδόσεις του από την Εστία που σαν τίτλοι ταιριάζουν απόλυτα στο θέμα μας. Οι ιστορικές αναμνήσεις του Ιωάννα Δραγούμη, το ταξίδι του Ιωάννη Ψυχάρη, ιστορικές αναμνήσεις από το πρωτόγονο ελληνικό μπάσκετ και ταξίδι στο χρόνο. Ρετρό, ναι, και μην νομίζετε ότι είμαστε κακά παιδιά επειδή... Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη μαϊτέστα και είμαστε στου χρόνου τα λόνια. Κύριε Αγγέλο, εμείς είμαστε καλά παιδιά και γυρνάμε σε εκείνα τα χρόνια. Πείτε ναι. Μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο, υπόσχομαι κάποια στιγμή να ξανάρθετε γιατί έχετε να μας πείτε συγκλονιστικά πράγματα. Ναι. Τι θέλετε συγκεκριμένο να πείτε μας, 2-3 πράγματα. Αυτή την εποχή, πέτρινα χρόνια, δεν ξέρουμε τι έγινε, πώς εκείνο το καράβι που σας πήγε στην Αίγυπτο για το πρώτο μάτς της εθνικής ομάδας. Στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Καλά, αυτά τα είπατε λίγο πολύ, τα είπατε εδώ. Το χαρακτηριστικό για την εποχή εκεί, για τον μπάσκετ, ήταν ότι πολλές φορές στο γήπεδο ήμασταν περισσότεροι από τους θέατες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Τι άλλο θέλετε. Είπατε προηγουμένως για ένα κερασάκι στην τούρτα που μας επιφυλάσσετε. Α, για το κερασάκι θέλετε να σας μιλήσω. Το κερασάκι είναι το εξής. Και είναι συνέχεια της εθνικής ομάδας. Δηλαδή το 36, η ομάδα του Πανεπιστημίου στην οποία έπαιζα, κέρδισε το πρωτάθλημα Αθηνών. Γινόταν πρωτάθλημα Αθηνών και μετά γινόταν πρωτάθλημα Ελλάδος. Στο πρωτάθλημα Αθηνών το κερδίσαμε το 36. Την εθνική ομάδα, από τους 8 παίχτες της εθνικής ομάδας, ήμασταν 3. Ο Μαχόμης, ο Κουτσαρέξης και εγώ. Τον επόμενο χρόνο έγινε το πρωτάθλημα Αθηνών. Εμείς είχαμε κάποια διένεξη, οι τρεις της εθνικής ομάδας, με τον διευθυντή του γυμναστηρίου. Α, υπήρχαν και τότε αυτά. Θα φτάσουμε σε άλλο κερασάκι στο τέλος, δεν το πάμε. Και κάναμε αποχή. Δεν κάναμε κατάληψη, αποχή κάναμε στο γυμναστήριο. Και έπαιξε ένα μάτς, το οποίο ενδιαφέρεται ο κύριος Δεδελινός να το ακούσει. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του 37 παίζει ένα μάτς με το Πανιόνιο. Και χάνει με το εξωφρενικό σκορ, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει και Γκίνες. Το ξέρετε? Όχι. 41-0. Πρέπει να είναι το μοναδικό μάτς στην ιστορία που μια ομάδα δεν πέτυχε πόντο. Δεν πέτυχε πόντο. Βέβαια, κάναμε και εμείς σχετική καζούρα από έξω. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα σκορ εξωφρενικό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Το άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο σας υποσχέθηκα να σας το πω στο τέλος, είναι αν γίνονταν φασαρίες εκείνη την εποχή. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ταυτόχρονα ήμουν παίχτης και διαιτητής. Βγήκα από την πρώτη σχολή διαιτητών, 1939-40, ο Σκυλογιάννης, εγώ, η αδερφή Πολυκράτη κλπ. Και παίζαμε και στους αγώνες ως παίχτες και ως διαιτητές. Ως διαιτητής έπαιζα μία φορά στο γήπεδο του Sporting. Εγώ τότε ανήκα στην ομάδα του Sporting. Και οι αντίπολες ομάδες ήταν ο Τρίτων και ο Πανελλήνιος. Και σε μια στιγμή σφυράω ένα φάουλ σε ένα παίκτη του Πανελλήνιου και του λέω να βγει έξω. Εκείνος γυρίζει και με βρίζει. Χιδεότητα. Εγώ δεν ξέρω πώς αντέδρασα εκείνη τη στιγμή. Και γυρίζω και του δίνω μια γροθιά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχει. Καταλαβαίνω. Όχι μόνο το επεισόδιο, αλλά και ως συνέχεια. Ως πρωτοφανές ο παίκτης, ο διαιτητής να δίνει παίκτη. Κύριε Αγγέλο, ευχαριστώ πολύ. Ένα μικρό δώρο από την εκπομπή. Από το 1936 και πέρα δεν είστε, από το 1949 και πέρα δεν είστε στο μπάσκετ. Σας προσφέρουμε κάτι που έχει αρχιακό χαρακτήρα, δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Είναι το βιβλίο που εξέδωσε πριν από ένα μήνα η FIBA με όλα τα αποτελέσματα στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να μην μείνει παραπονεμένος και Μάκης Δενδυνός, το βιβλίο με τη στατιστική του πρωταθλήματος για να ξέρει ποιους παίκτες θα καλέσει για τη Στοκχόλμη. Θερμό ευχαριστήριο. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα time out φτάνει σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού στις 9 βέβαια με τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Βόλεϊ. Όσο για μας, την ερχόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.